Ακούγοντας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπίσει το κόμμα του για την τρομοκρατική πολιτική του Ισραήλ απέναντι σε έναν λαό, το Παλαιστινιακό λαό, που χωρίς ντροπή είπε στη συνάντηση με τον Νετανιάχου ότι θα βοηθήσει το Ισραήλ τη στιγμή που αυτή τη στιγμή μετράμε 6.000 νεκρούς, 2.500 παιδιά. Είναι ντροπή. 6.600. Δεν θα δώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαπιστευτήρια στον κύριο Πλεύρη και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ. Είμαστε με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Με το μέρος του Παλαιστινιακού λαού που παλεύει και αγωνίζεται για την ελεύθερη πατρίδα. Με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έγινε κατανόητο. Θα πρέπει όμως η Νέα Δημοκρατία, όπως και τα άλλα κόμματα, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μας πούν, αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος με βάση την απόφαση της Ελληνικής Βουλής, ναι ή όχι. Εδώ θα πρέπει να μας πείτε. Ευχαριστούμε και πολύ, εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα δώσουμε λογαριασμό στη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβω. Για το ποια είναι η θέση του ΚΚΕ. Μπορεί να υπερασπίζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Παλαιστινιακού λαού για το δικό του κράτος.